Καλησπέρα σας από τη διαδικτυακή στέγη Βιτσέζος Κορνάρος. Είμαι η Μυρτώ Αλούμπη και είναι η ομιλία της Τετάρτης που ευελπιστούμε να γίνει θεσμός και συνήθεια. Αν μπορούμε να πούμε κάτι θετικό σε αυτούς τους καιρούς που περνάμε, της πανδημίας, είναι πως κάποιος από εμάς μας έφερε πίσω στον τόπο μας και μας έδωσε και την ευκαιρία να γνωριστούμε κιόλας μεταξύ μας. Έτσι, με μεγάλη μου χαρά, προλογίζω σήμερα την ομιλία του Βαγγέλη Βανταράκη, που έχει και αυτός πρόσφατα επανεγκατασταθεί στη Σιτία. Ο Βαγγέλης Βανταράκης γεννήθηκε το 1967 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο στη Σιτία. Σπούδασε κοινωνιολογία στην Πάντιο Σχολή και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στον τομέα Ιστορία και Πολιτισμοί στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού, υπό την επίβλεψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. Είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει μεταφράσει το έργο «Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας» του Ντεκάρτ, καθώς και την ηθική του Σπινόζα. Έχει δημοσιεύσει τη μελέτη «Από τη λατρεία του παλιού στην επιδίωξη του καινούργιου», ο Ντεκάρτ και ο πρώιμος Ευρωπαϊκός Νεωτερισμός. Παραμένοντας στο κορναρικό μονοπάτι που άνοιξε ο Νάσος Ζαγκώτης, η σημερινή ομιλία πραγματεύεται φιλοσοφικά θέματα στον ερωτόκριτο του κορνάρου, τα πάθη. Στο τέλος, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό. Βαγγέλη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τη Μυρτώ Αλούμπη για την παρουσίαση και ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης την Στέγη Βιτσέτζος Κορνάρος για την πρόσκληση. Μια και η Στέγη βρίσκεται στα πρώτα της βήματα, θα ήθελα να ευχηθώ να έχει ένα πολύ μακρύ δρόμο και να αποκτήσει βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Σιτίας. Θεωρώ ότι είναι από τις... Είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να συσπυρώσει το πολιτισμικό δυναμικό του τόπου και γι' αυτό πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι. Μια και η στέγη Βιτσέζος Κορνάρος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κορνάρου και Καζαντζάκη, πριν αρχίσω θα ήθελα να επισημάνω μια σύγκληση των δύο σε ό,τι αφορά την πιο γνωστή φράση του Καζαντζάκη, το «Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος». Και ο Κορνάρος λέει κάτι ανάλογο στο τέταρτο μέρος του Ερωτόκριτου. Λέει δηλαδή ότι οι υπερβολικές και αθεμελίωτες ελπίδες ξεγελούν τους ανθρώπους σε τέτοιο σημείο ώστε να γίνονται τελικά μεγάλοι οχθροί. Από την άλλη πλευρά, ο μεγάλος φόβος οδηγεί στην παραίτηση και την καταπτώηση. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι και κυρίως αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, είναι να μην υποκύπτουν ούτε στο φόβο, ούτε στην ελπίδα, αλλά να δείχνουν υπομονή και ανδρεία, δηλαδή θάρρος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες με λογαριασμό, όπως λέει ο Κορνάρος, δηλαδή με ψύχρεμο μέτρημα και ζύγισμα των καταστάσεων. Είναι λοιπόν ένα σημείο στο οποίο ο Καζαντζάκης με τον Κορνάρο συγκλίνουν, όπως τυχαίνει να συγκλίνουν και οι δρόμοι τους στη στέγη Βιτσέζος Κορνάρος, και χωρίς όμως να ταυτίζονται απόλυτα, ο Καζαντζάκης το θέτει αυτό το ζήτημα σε ένα πολύ πιο γενικό και αφηρημένο επίπεδο. Στην πραγματικότητα βέβαια η ιδέα αυτή δεν ανήκει στον ίδιο τον Καζαντζάκη, αλλά στον κοινικό φιλόσοφο Δημόνακτα, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα π.Χ. Και τον βίο του τον έχει γράψει ο Λουκιανός. Στον Δημόνακτα λοιπόν, όταν τον ρώτησαν ποιον άνθρωπο θεωρεί ευδαίμονα, αυτός απάντησε ότι ευδαίμονα θεωρεί τον ελεύθερο, δηλαδή εκείνον που ούτε ελπίζει ούτε φοβάται τίποτα. Σημειωτέων ότι τα έργα του Λουκιανού εκδόθηκαν
και διαβάστηκαν πολύ στη διάρκεια της αναγέννησης. Τώρα, το σημερινό μας θέμα θα είναι τα πάθη στον Ερωτόκριτο. Όταν λέμε πάθη εννοούμε τα συναισθήματα. Σήμερα διαφοροποιούμε κάπως αυτούς τους δύο όρους. Θεωρούμε ότι πάθη είναι τα πιο σφοδρά, τα πιο έντονα και κακά συναισθήματα. Στην αρχαιότητα όμως δεν υπήρχε αυτή η διάκριση. Πάθη θεωρούσαν γενικά όλες τις θυμικές αντιδράσεις της ψυχής, όλα αυτά που λέμε, που τείνουμε σήμερα να τα ονομάζουμε συναισθήματα. Θα αναφερθώ στα πάθη γενικά σήμερα και όχι ειδικά στο πάθος του έρωτα, που είναι το κεντρικό θέμα του Ερωτόκριτου. Σε ό,τι αφορά το θέμα του έρωτα, θα αφιερώσουμε μία άλλη ομιλία σε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, σχετικά με τα πάθη, τα πάθη τα έχει πραγματευτεί διαμακρόνη φιλοσοφική παράδοση. Ο Αριστοτέλης θίγει αυτό το θέμα στην ποιητική και τη ρητορική του, χωρίς όμως να τα αναλύει συστηματικά. Οι πρώτοι που ανέλησαν με συστηματικό τρόπο αυτό το ζήτημα ήταν οι Στοικοί. Οι Στοικοί ονομάζουν ορίζουν το πάθος ως μια ορμή πλεονάζουσα ή υπερτείνουσα τα κατά των λόγων μέτρα. Δηλαδή μια ορμή ψυχική η οποία πλεονάζει, η οποία είναι υπερβολική και η οποία ξεπερνά τα μέτρα του λόγου. Τρία σημεία είναι σημαντικά σε αυτόν τον ορισμό, ότι τα πάθη είναι κινήσεις, ορμές, οι αντιδράσεις της ψυχής απέναντι σε διάφορα ερεθίσματα, κυρίως εξωτερικού χαρακτήρα. Δεύτερον, ότι χαρακτηρίζονται από υπερβολή. Και τρίτον, ότι ορίζονται σε αναφορά προς το λόγο. Γιατί αυτό, γιατί δηλαδή σε αναφορά προς το λόγο? Επειδή ο λόγος συνιστά τον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής και πιο συγκεκριμένα του ηγεμονικού, όπως το ονομάζουν η Στοική, δηλαδή του λογικού στοιχείου που ηγεμονεύει ή πρέπει να ηγεμονεύει και να καθοδηγεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι Στοικοί διαιρούν τα πάθη σε τέσσερα κύρια είδη: την ειδονή, τη λύπη, την επιθυμία και το φόβο. Και θεωρούν ότι όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα, όλα τα υπόλοιπα πάθη είναι ήδη αυτών των τεσσάρων πρωταρχικών. Για αυτούς, σύμφωνα με αυτούς, η ειδονή είναι κίνηση της ψυχής προς παροντικά αγαθά, η λύπη είναι κίνηση της ψυχής που αφορά παροντικά κακά, η επιθυμία είναι κίνηση της ψυχής προς μελλοντικά αγαθά και ο φόβος είναι κίνηση της ψυχής που αφορά μελλοντικά κακά. Από αυτά λοιπόν τα τέσσερα πρωταρχικά είδη παθών, η ειδονή και η λύπη αφορά σε παροντικά πράγματα, ενώ η επιθυμία και ο φόβος σε μελλοντικά. Και επίσης η ειδονή και η επιθυμία αφορά σε αγαθά, ενώ η λύπη και ο φόβος αφορά σε κακά. Πέρα από αυτά τα τέσσερα είδη παθών, οι Στοικοί μιλούσαν επίσης για ευπάθειες. Οι ευπάθειες θεωρούσαν ότι είναι καλά πάθη. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα πάθη τα οποία αντίκυνται στο λόγο, για αυτούς οι ευπάθειες είναι σύμφωνες με το λόγο. Και κατέτασαν όλες τις ευπάθειες, όλα τα καλά, τα αγαθά συναισθήματα, σε τρία είδη: τη χαρά, τη βούληση και την ευλάβεια. Σύμφωνα με αυτούς, η χαρά είναι καλή ειδονή, η βούληση είναι καλή επιθυμία και η ευλάβεια είναι καλός φόβος. Δηλαδή, ειδονή, επιθυμία και φόβος σύμφωνοι που συμφωνούν με τον λόγο. Έτσι βλέπουμε ότι μόνο η λύπη είναι ένα πάθος που δεν έχει αντίστοιχη ευπάθεια. Ενώ η ειδονή, η επιθυμία και ο φόβος
μπορούν να είναι, να έχουν θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη ψυχή, εφόσον συμφωνούν με το λόγο και σε αυτή την περίπτωση ονομάζονται αντιστοίχως χαρά, βούληση ή ευλάβεια. Η θεωρία των Στοϊκών επηρέασε την χριστιανική σκέψη και στη διάρκεια του Μεσαίωνα οι χριστιανοί που αναλύουν βέβαια τα πάθη σε αναφορά προς την σε συνάρτηση με την έννοια της αμαρτίας είναι λοιπόν αρκετά επηρεασμένοι από αυτή τη στοϊκή θεωρία. Την εποχή του Κορνάρου, τον 16ο αιώνα, η σημαντικότερη συμβολή σε αυτό το πεδίο είναι του Χουάν Λουίς Βίβες, ο οποίος έζησε από το 1493 μέχρι το 1540 και ήταν ένας ουμανιστής ισπανικής καταγωγής που θεωρείται από ορισμένους ως ο πατέρας της νεότερης ψυχολογίας. Μολονότι η προσέγγιση του στο θέμα των παθών είναι ακόμα αρκετά συντηρητική, δηλαδή αρκετά επηρεασμένη από το θεολογικό πνεύμα της προηγούμενης εποχής. Ο Βίβες έγραψε το έργο «Περί της ψυχής και της ζωής» που δημοσιεύθηκε το 1538 και επηρέασε πολύ την εποχή του. Στη συνέχεια, στην αυγή της νεότερης εποχής έχουμε δύο σημαντικές φιλοσοφικές συμβολές στο ζήτημα των παθών, του Ντεκάρτ και του Σπινόζα. Ο Ντεκάρτ ανέπτυξε τις απόψεις του στο έργο «Τα πάθη της ψυχής», όπου υποστηρίζει ότι τα πρωταρχικά συναισθήματα είναι έξι, η χαρά, η λύπη, η αγάπη, το μίσος, η επιθυμία και ο θαυμασμός. Και θεωρεί ότι όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα ή πάθη είναι είτε ήδη αυτών των έξι πρωταρχικών, είτε συνδυασμός κάποιων από αυτά τα πρωταρχικά συναισθήματα. Αντιστοίχως, ο Σπινόζα θεωρεί ότι τα πρωταρχικά συναισθήματα είναι τρία. Η χαρά, η λύπη και η επιθυμία. Τώρα, περνάμε στον Ερωτόκριτο. Θα δούμε σήμερα τρία ζητήματα σχετικά με αυτό το θέμα. Πώς κατηγοριοποιούνται τα πάθη στον Ερωτόκριτο, ποια είναι η πηγή τους και πώς μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει. Το πρώτο θέμα, πώς κατηγοριοποιούνται τα πάθη, στον Ερωτόκριτο υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα καλά και τα κακά πάθη. Τα κακά πάθη είναι η όχθρητα, η μάνητα, η όργητα, η αγριότητα, η αγριοσύνη, η κακιά και η απονιά. Έχθρα, μανία, οργή, αγριότητα, κακία, απονιά. Ενώ αντίστοιχα τα καλά συναισθήματα, τα καλά πάθη είναι η φιλία, η αγάπη, η καλοσύνη, το σπλάχνος και η συμπόνια. Αυτή η αντιθετική πόλωση των παθών έχει λάβει τόσο φιλοσοφική όσο και θρησκευτική έκφραση. Η φιλοσοφική έκφραση μπορούμε να τη βρούμε στον Εμπεδοκλή, ο οποίος διακρίνει δύο αντιτιθέμενες δυνάμεις που διέπουν την οργάνωση του κόσμου, αφενός η φιλότητα και αφετέρου το νίκος. Η φιλότητα συνενώνει ή συμφύρει τα όντα, ενώ το νίκος τα διασπά ή τα διαχωρίζει. Στη μεταγενέστερη ιστορία της φιλοσοφίας, ωστόσο, δεν έχουμε μία μείζωνα ανάπτυξη αυτής της θεώρησης. Έχουμε όμως την ιστορία της θρησκείας. Δηλαδή, στις λεγόμενες διιστικές θρησκείες, αυτές δηλαδή, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν μία μόνο ανώτατη οντολογική αρχή, αλλά δύο, εκ των οποίων η μία είναι αγαθή και η άλλη κακή, κακόβουλη. Τέτοιου είδους θρησκείες ή θρησκευτικά ρεύματα είναι ο ζωροαστρισμός, ο γνωστικισμός, ο μανιχαϊσμός, ο παυλικιανισμός στην Μικρά Ασία, τη Βυζαντινή, ο βογομιλισμός επίσης στη Βυζαντινή, Βουλγαρία και Μακεδονία και η καθαρή στην Μεσαιωνική Γαλλία. Ο χριστιανισμός διαμορφώθηκε αντιπαρατηθέμενος σε άλλα φιλοσοφικά και θρησκευτικά κινήματα της ύστερης αρχαιότητας. Μεταξύ αυτών ήταν ο γνωστικισμός και ο μανιχαϊσμός.
Αυτό που συμβαίνει όταν μια κοσμοθεωρία αντιτίθεται σε μια άλλη είναι ότι η μια επηρεάζεται και δανείζεται στοιχεία από την άλλη. Αυτό έγινε και με τον χριστιανισμό, ο οποίος στην αντιπαράθεσή του με τον γνωστικισμό και τον μανιχαϊσμό δανείστηκε από αυτά τα ρεύματα την αντίθεση ανάμεσα στον αγαθό Θεό και τον κακό διάβολο. Ένα απόϊχο αυτής της θεώρησης βρίσκουμε στον Ερωτόκριτο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις όπου η φροσύνη αναφέρεται σε μία δαιμονική παρέμβαση. Δηλαδή όταν η αρετή ομολογεί ότι σκέφτεται συνέχεια τον τραγουδιστή, η φροσύνη αναφωνεί «γρήκα νοστιά, γρήκα δαιμόνου οδύνη» και όταν η αρετή ανακοινώνει την απόφασή της να μιλήσει στον Ερωτόκριτο από το παράθυρο, η φροσύνη λέει ότι δεν ήταν αυτή η απόφαση αναλαμπή του πόθου, αλλά ήρθε φωτιά από την κόλαση από δαιμόνου χέρα. Είναι αυτές δύο περιπτώσεις όπου το κακό και συνακόλουθα τα πάθη που συνδέονται με αυτό ανάγεται σε μία κακόβουλη υπερφυσική οντότητα. Αυτό σημαίνει ότι η πηγή των παθών εντοπίζεται σε μία υπερκόσμια σφαίρα, στον Ερωτόκριτο, δηλαδή σε ένα επίπεδο που υπερβαίνει την γήινη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Αυτή η διάσταση είναι μάλλον περιθωριακή στον Ερωτόκριτο. Αν θέσουμε το ερώτημα ποια είναι η πηγή των παθών στον Ερωτόκριτο, νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρη ότι είναι η φύση. Για τον Ερωτόκριτο, τα πάθη πηγάζουν από στον Ερωτόκριτο τα πάθη πηγάζουν από την ανθρώπινη φύση ή από την ίδια τη φύση. Μας λέει ο Κορνάρος, «Τούτο η φύση τόδο και στη σάρκα την καημένη, κάθε κορμή να συμπονεί τ' άλλου την πονεμένη». Η μια λοιπόν σάρκα συμπονεί την άλλη, προφανώς επειδή μοιάζουν και βιώνουν με παρόμοιο τρόπο τον πόνο, και η συμπόνια είναι ένα συνέστημα που το έχουμε εκ φύσεως. Κάτι παραπάνω όμως, πέρα από αυτό, αγάπη και φιλία, μας λέει ο Κορνάρος, δεν νιώθουν μόνο οι άνθρωποι, αλλά όλα τα εμβιαόντα, τόσο τα ζώα όσο και τα φυτά. Και μάλιστα όχι μόνο τα έμβια, αλλά ακόμα και τα άβια. Ακόμα και οι πέτρες, μας λέει σε ένα σημείο, ή τα σίδερα, διέπονται από ένα είδος αγάπης για τα όμοιά τους ή για τα πράγματα που τους ταιριάζουν. Όχι οι ανθρώποι μοναχά που έχουν θωριά και γνώση, τρέχουν εις τούτο το δεντρό της αγάπης για να τρώσει, πέτρες, δεντρά και σίδερα και ζάστην οικουμένη, όλα γνωρίζουν και γρυκούν τον πόθο που τα γένει. Και ένα μετάλλο τη φιλιά και αγάπη λογαριάζει και όλα αγαπούν και πεθυμούν το πράμα όπου ταιριάζει. Ολόκληρη λοιπόν η φύση, άβια, τόσο η άβια φύση όσο και η έμβια, πάλεται με παρόμοιο τρόπο, εμφορείται από παρόμοιες ροπές. Έχουμε λοιπόν εκ φύσεως τα αγαθά συναισθήματα ως άνθρωποι, εξίσου όμως έχουμε εκ φύσεως και τα κακά συναισθήματα. Για παράδειγμα, μας λέει ο Κορνάρος για το δρακόκαρδο, ότι τούδο και η φύση τις ανθρώπους όλους να μισά και ουδέν να αγαπήσει. Η φύση έκανε το δρακόκαρδο τέτοιας λογής, ώστε να μισεί τους ανθρώπους. Πηγή των παθών λοιπόν είναι η φύση και όχι κάποια υπερφυσική οντότητα. Τα πάθη δεν πηγάζουν από μια υπερβατική σφαίρα. Δεν υπάρχουν στον Ερωτόκριτο επουράνιες θεότητες που χορηγούν το καλό, ούτε υποχθόνιοι δαίμονες που επιβάλλουν το κακό. Επίσης, τα καλά και τα κακά συναισθήματα δεν συνδέονται από τον Κορνάρο με κοινωνικούς παράγοντες ή ιστορικές καταστάσεις. Δεν ανάγονται δηλαδή σε ανθρώπινες αναπλάσεις του φυσικού ή βιολογικού υποβάθρου, βάσει του οποίου καλλιεργείται το ανθρώπινο άτομο και αναπτύσσεται ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ωστόσο, η καταγωγή και η παιδεία παίζουν ρόλο. Το βλέπουμε αυτό στο σημείο εκείνο όπου οι αρετούς ακούγοντας τα τραγούδια του Ερωτόκριτου υποθέτει, εικάζει ότι αυτός δεν μπορεί να είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, επειδή λέει στους ανθρώπους χαμηλούς χάρες δεν κατοικούσει, πάντα στους μεγαλύτερους γυρεύγουν συναμπούσει.
ότι οι χαρές, οι αρετές περισσότερο είναι, περισσότερο προσυδειάζουν σε ανθρώπους υψηλής καταγωγής ή μόρφωσης, παιδείας και όχι σε ταπεινούς ανθρώπους. Αυτό είναι ένα σημείο όπου ο Κορνάρος συνδέει τα πάθη, τα συναισθήματα με την παιδεία και τη μόρφωση. Τώρα, ένα δεύτερο σημείο, μια συνεπαγωγή αυτής της θέσης, ότι δηλαδή τα συναισθήματα προέρχονται, πηγάζουν από την ίδια τη φύση, είναι ότι ριζώνουν στο σώμα. Δεδομένου ότι τα συναισθήματα πηγάζουν από τη φύση και δεδομένου ότι η φύση με την οποία είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι, είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι ως άτομα, είναι το σώμα, έπεται ότι τα συναισθήματα δεν μπορεί παρά να έχουν μία σωματική διάσταση. Καταρχήν, τα συναισθήματα ανήκουν στην ψυχή και όχι στο σώμα. Ωστόσο, η ψυχή δεν συγκατοικεί με το σώμα ή δεν κατοικεί μέσα στο σώμα, ούτε επιβαίνει σε αυτό, όπως τείνουν να δέχονται οι πλατωνικοί, αλλά ριζώνει στο σώμα και εν μέρη συμφύρεται με αυτό. Γι' αυτό εξάλλου πολλά συναισθήματα δηλώνουν ποιότητες ή καταστάσεις του σώματος. Παράδειγμα είναι η θλίψη που παράγεται από το ρήμα θλίβο, που σημαίνει συνθλίβο. Η λύπη που παράγεται από το ρήμα λυπό, που σημαίνει σχίζω. Η τύψη, η οποία είναι από το τύπτο, που σημαίνει χτυπώ. Επίσης, τον άπονο άνθρωπο τον ονομάζουμε σκληρόκαρδο, ενώ τον συμπονετικό τον ονομάζουμε πονόκαρδο ή ευσπλαχνικό, σαν ο χαρακτήρας του ανθρώπινου ατόμου να ανάγεται σε κάποια ποιότητα των σπλάχνων ή των εντοστείων του, σαν να εξαρτάται από το αν έχει σκληρή ή μαλακή καρδιά ή σαν τα σπλάχνα του, τα εντόστιά του να είναι της μιας ή της άλλης λογής. Κατά βάθος, όσο και αν τα συναισθήματα ανήκουν στην ψυχή, ωστόσο τα ισχυρότερα συναισθήματα δεν τα νιώθουμε με την ψυχή αλλά με το σώμα. Έτσι και ο Κορνάρος, όταν θέλει να δώσει περισσότερη ένταση σε ένα συναίσθημα, τονίζει τον σωματικό του αντίκτυπο ή τη σωματική του εκδήλωση, επικαλούμενος κυρίως την καρδιά ή τα σωθικά. Δίνω μερικά παραδείγματα, λέει ένα στίχος του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, «Πολύ χαρά στα σωθικά, εγρήκαμε η φροσύνη». Η χαρά λοιπόν που νιώθουμε στα σωθικά είναι σίγουρα ισχυρότερη από μια χαρά που παρουσιάζεται απλά και μόνο σαν ένα ψυχικό γεγονός ή ως μια συναισθηματική κατάσταση. Αλλού ο Ερωτόκριτος, όταν σκέφτεται την αρετούσα στη φυλακή, λέει, μας λέει ο Κορνάρος, «Εγρήκα μέσα στην καρδιά, μαχαίρι και πληγώνει». Η λύπη του λοιπόν είναι σωματική και μάλιστα τόσο ισχυρή, ώστε είναι σαν ένα μαχαίρι που πληγώνει την καρδιά, που είναι το πιο ζωτικό μέρος του σώματος. Αλλού, προς το τέλος, η αρετούσα λέει ότι τώρα που όλα πέρασαν, τώρα που έφυγαν οι δυσκολίες, τα σωθικά μου εγιάνασι που οι πρίκες μου τα κάψαν. Οι πίκρες είναι ικανές να κάψουν τα σωθικά, ενώ η χαρά, η ευτυχία είναι σε θέση να θεραπεύσει αυτά τα εγκάβματα. Τα πάθη έτσι, παρά τον ψυχικό τους χαρακτήρα, διακρίνονται από έντονη σωματικότητα, λόγω ακριβώς της φυσικής τους προέλευσης. Το ανθρώπινο όν στον Ερωτόκριτο δεν συντίθεται από δύο διαφορετικές φύσεις ή υποστάσεις, όπως θέλει ο πλατωνισμός, αλλά συνιστά μία ψυχοσωματική ενότητα, μία ενιαία αντότητα. Περνάω τώρα στο τρίτο ερώτημα, δηλαδή πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάθη, πώς μπορούμε να τα περιστήλουμε ή να τα δαμάσουμε ή να τα μετριάσουμε στον Ερωτόκριτο. Βρίσκουμε τρεις απαντήσεις, πρώτα με τον καταναγκασμό, δεύτερον με το λόγο και τρίτον με τις ευπάθειες. Με τον καταναγκασμό βέβαια είναι ο Ηρακλής, ο πατέρας της αρετούσας που προσπαθεί να καταπνίξει τα πάθη, χωρίς βέβαια αποτέλεσμα, όπως μας λέει ο
Κορνάρος, το πράγμα που είναι στανικός, ο γλίγορας κολλάζει, δηλαδή με τη βία δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και η ίδια η αρετούσα λέει στον πατέρα της ότι μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να με σκοτώσεις, αλλά δεν μπορείς να με παντρέψεις στανικός. Δεν μπορείς να με παντρέψεις για της βίας, δεν μπορείς να με κάνεις να πω το ναι χωρίς εγώ η ίδια να το θέλω. Και ότι κάτι τέτοιο δεν το θέλει η φύση. Γιατί, διότι προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε, να υποχρεώσουμε κάποιον να μην αισθάνεται, να μην συναισθάνεται αυτό το οποίο συναισθάνεται ή να νιώθει κάτι άλλο από αυτό το οποίο νιώθει. Αυτό είναι μέσα στην ελεύθερη, ανήκει στην ελεύθερη βούληση και στο ελεύθερο θυμικό του καθενός. Δεν μπορεί κάποιος ο άλλος να μας υποχρεώσει να αισθανόμαστε με τον α ή β τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος που προτείνεται στον Ερωτόκριτο είναι ο λόγος. Δηλαδή η προσπάθεια να μετριάσουμε τα πάθη με το λογικό ή με τον λογαριασμό, όπως λέει ο Κορνάρος. Τώρα, αυτή η λέξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει επίσης στον Ερωτόκριτο η λέξη λόγος, αλλά σημαίνει την ομιλία και όχι το λογικό. Το λογικό ο Κορνάρος το ονομάζει λογαριασμό. Και αυτό είναι περίεργο. Γιατί? Διότι ο λογαριασμός δεν έχει αυτή, η λέξη λογαριασμός δεν έχει αυτή την έννοια ούτε στην αρχαιότητα ούτε στη Βυζαντινή εποχή. Και αν κοιτάξουμε τα σημαντικότητα, τα μεγάλα λεξικά, στο λήμα λογαριασμός θα δούμε ότι όταν ο λογαριασμός σημαίνει τον λόγο, το λογικό, κατά κανόνα παραπέμπουν στον Ερωτόκριτο. Αυτό σημαίνει ότι είτε ο Ερωτόκριτος είναι ο μόνος που χρησιμοποιεί το λογαριασμό με την έννοια του λόγου, του λογικού, είτε από τους πολύ λίγους που το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Και μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί το κάνει αυτό. Την εποχή του Κορνάρου ο απλός λαός έλεγε λογαριασμός αντί λόγος. Είναι μάλλον απίθανο κάτι τέτοιο. Ή μήπως μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Βενετοκριτικοί είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη ιδιόλεκτο, δηλαδή ένα ιδιαίτερο λεξιλόγιο στο πλαίσιο του οποίου τον λόγο τον έλεγαν λογαριασμό. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι, αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι την ιταλική παιδεία του Κορνάρου. Ουσιαστικά ο Κορνάρος μεταφράζει στα ελληνικά τη λέξη ράτιο. Η ράτιο που είναι η λέξη που στα λατινικά σημαίνει λόγος και στα ιταλικά. Και από τη ράτιο, από αυτή τη λέξη, προήρθε το γαλλικό raison και το αγγλικό reason. Γιατί τώρα το λέω ότι πιστεύω ότι ο Κορνάρος μεταφράζει το ράτιο, το λατινικό και ιταλικό. Επειδή το ράτιο έχει αυτή ακριβώς την έννοια του λογαριασμού. Σας ενδεικτικά σας διαβάζω τι λέει ο Χόμπς στο Λεβιάθαν για το τι αναφέρει για τη λέξη ράτιο. Λέει, οι Λατίνοι αποκαλούσαν τους χρηματικούς λογαριασμούς ρατιώνες και τον υπολογισμό ρατιοκινάτιο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά διεύρυναν τη λέξη ράτιο έτσι ώστε να υποδηλώνει την ικανότητα λογαριασμού οποιονδήποτε πραγμάτων. Το ράτιο είναι πιο κοντά λοιπόν στη λέξη λογαριασμός. Εξάλλου το λογαριάζω προέρχεται ετυμολογικά από το λογάρι συν την κατάληξη άζω. Λογάρι είναι ο θησαυρός, το χρηματικό ποσό.
λογαριάζω σημαίνει πρωταρχικά καταμετρώ ένα χρηματικό ποσό. Και πιστεύω ότι ο Κορνάρους, βρίσκοντας αυτή τη συνάφεια ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις, επέλεξε να αποδώσει το ράτιο, το ιταλικό, ως λογαριάζω και όχι ως λόγος. Πράγμα που μας βάζει σε υποψίες ότι ίσως δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία ή ορολογία ή την ελληνική γραμματεία και ότι πιθανώς περισσότερο τα διαβάσματά του ήταν ιταλικά. Είναι μία υπόθεση αυτή που μπορούμε που νομίζω ότι χρειάζεται να την ψάξουμε περισσότερο. Τώρα, ο λόγος λοιπόν έχει σχέση, ο λογαριασμός μάλλον, έχει σχέση λοιπόν με ένα μέτρημα, με ένα καταμέτρημα. Τι λογαριάζουμε όμως, τι καταμετρούμε. Αυτό που καταμετρούμε με αυτή την έννοια, αυτό που διαμετρούμε όπως λέει ο Κορνάρος, είναι τα υπέρ και τα κατά. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή, που θα μετρούσε ή θα υπολόγιζε ένας λογιστής. Δηλαδή, τα κέρδη και τις ζημιές που μπορούν να προκύψουν από τη μία ή την άλλη ενέργεια. Την ωφέλεια που δικαιούμαστε να προσδοκούμε από την τάδε ή τη δίνα επιλογή. Μας λέει ο Κορνάρος ότι του ανθρώπου εδόθηκε και είναι στο φυσικό του να διαμετρά τα πράγματα με το λογαριασμό. Το ότι με το λογαριασμό, λοιπόν, με το λόγο, ο οποίος λόγος εκλαμβάνεται εδώ ως ικανότητα να μετράμε το συμφέρον μας ουσιαστικά, την ωφέλεια, δηλαδή να κάνουμε τέτοιες επιλογές ώστε να μεγιστοποιούμε την ωφέλεια και να ελαχιστοποιούμε τη βλάβη. Κορνάρο την φωνή της λογικής εκπροσωπούν ο αφενός ο Πολύδωρος, αφετέρου η Φροσύνη. Ο Πολύδωρος βέβαια λέει στον Κορνάρο, δες, κάθισε, μέτρησε τα πράγματα, αυτός ο έρωτας δεν θα σε βγάλει πουθενά, δεν θα έχεις καμία ωφέλεια, αντιθέτως θα έχεις μεγάλη βλάβη. Αν το μάθει ο βασιλιάς θα τιμωρήσει και εσένα και την οικογένειά σου. Και αντίστοιχα η Φροσύνη λέει στην Αρετούσα, παρακινώντας την να παντρευτεί το πριγκυπόπουλο του Βυζαντίου, ότι δεν έχεις κάποιο όφελος να περιμένεις από τον ερωτόκριτο, ενώ κοίτα τι ωφέλη μπορείς να περιμένεις από το γάμο σου με το πριγκυπόπουλο του Βυζαντίου. Διαλέγεις, λέει, πλούτη και αφεντιές και δεν ψηφάς τα λίγα και αφήνεις ένα δουλευτή και παίρνεις ένα ρίγα. Ο λόγος λοιπόν τι κάνει απέναντι στα πάθη, αναδεικνύει το όφελος ή το συμφέρον που μπορούμε να έχουμε ως άτομα τα οποία κοιτάζουν κατά πρώτο λόγο το συμφέρον τους και όχι τα πάθη τους, τις ορμές τους, τις επιθυμίες, τις πεθυμιές. Ούτε βέβαια αυτός ο τρόπος καταστολής των παθών καρποφορεί, γιατί διότι μας λέει ο ερωτόκριτος ουσιαστικά ότι ο λόγος είναι διαφορετικής τάξης από τα πάθη και γι' αυτό δεν μπορεί να τα καταστήλει. Πιο μπόρεση ο λογαριασμός δεν έχει να βοηθήσει εκεί που ορίζει η πεθυμιά και τσερωτιάσει κρίση, ότι είναι άλλης τάξης ο λόγος. Και δεν έχει έτσι λοιπόν τη δυνατότητα, δεν έχει την ευχή, δεν μπορεί να καταστήλει ή να μετριάσει τα πάθη. Αλλού λέει η Αρετούσα, η πεθυμιά μου επλήθυνε, αμόχι να λιγάνει, γιατί εκεί όπου δεν είναι νους, λογαριασμός δεν πιάνει. Ο λόγος λοιπόν δεν μπορεί να καταστήλει, να μετριάσει τα πάθη. Το τρίτο στοιχείο το οποίο
μπορούμε να αντιπαραθέσουμε στα πάθη είναι η ευπάθειας. Αυτό δεν θα το αναπτύξω τώρα πολύ, θα το δούμε σε μία, την επόμενη φορά που θα αναφερθούμε στον έρωτα. Απλά να πω μόνο ότι το πώς μπορούν οι ευπάθειες, δηλαδή τα καλά πάθη, τα καλά συναισθήματα να αντιπαρατεθούν στα κακά, το βλέπουμε στους διαλόγους του Λιοκαρέτη με τον Κυπρίδημο και του Κρητικού με τον Νικόστρατο, όπου λένε λόγια σπλαχνικά, όπως μας λέει ο Κορνάρος, τα οποία συγκεκριμένα σας διαβάζω μία φρασούλα: «Κι όποιος με σπλάχνος και αρχοντιά τον άλλο μας νικήσει, να κράζεται πιο δυνατός σε Ανατολή και Δύση», πέρα δηλαδή από την αντιπαλότητα, από την έχθρα που υπάρχει μεταξύ τους, με την ευγένεια και τα σπλαχνικά λόγια τονίζουν και αναδεικνύουν μέσα τους την αγάπη που έχει ο ένας, που μπορεί να έχει ο ένας για τον άλλο. Θα σταματήσω τώρα εδώ για σήμερα. Ήδη νομίζω ότι ξεπέρασα κατά πολύ το διάστημα που έπρεπε να μιλήσω. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όσα είπαμε σήμερα? Ότι ο Κορνάρος διαιρεί τα πάθη σε καλά και κακά, ότι η πηγή των παθών στον Ερωτόκριτο είναι η φύση, και ότι στα πάθη μπορούμε να αντιπαραθέσουμε τρία πράγματα: τη βία, το λόγο και τις ευπάθειες. Η βία και ο λόγος βλέπουμε ότι αποτυγχάνει, οι ευπάθειες όμως έχουν καλύτερη, είναι ο καλύτερος τρόπος, όπως το βλέπουμε σύμφωνα με τον Ερωτόκριτο, να είναι η καλύτερη οδός για την αντιμετώπιση των παθών. Εδώ θα σταματήσω. Μπορούμε τώρα να μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις. Θα περιμένουμε. Ναι, καλησπέρα. Ακούγομαι? Καλησπέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, Άσος ο Ζαγκώτης. Καταπληκτική, πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Μου φάνηκε ότι κράτησε λίγο, καθόλου πολύ δεν μου φάνηκε ότι κράτησε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Ήθελα να σου ρωτήσω, και ιδιαίτερα πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα αυτή την αναφορά στη σωματοποίηση της ψυχής και των παθών. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτή είναι μια αισθηκτόδης αναπαραγωγή από τον Κορνάρο των λαϊκών αντιλήψεων, που έτσι κι αλλιώς ο λαός έχει ένα ιδιαίτερο αισθητήριο στο να αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Εξάλλου ακόμα και ο μεταγενέστερος Καρτέσιος το αντιλαμβάνεται διαφορετικά και περιγράφει διαφορετικά την ανθρώπινη κατάσταση. Ή αν είναι μια πρωτότυπη φιλοσοφική τοποθέτηση, και τέλος, επειδή έχω ασχοληθεί, όπως ίσως ξέρεις, πάρα πολύ με αυτό, αν αυτό συγκρούεται ή συναντάται με τον νεοπλατωνισμό. Γιατί ουσιαστικά ο Κορνάρος, όπως και συνολικά η Στραβαγκάντη, η Ακαδημία, σχετιζόταν και είχε επηρεαστεί πολύ στενά από τη νεοπλατωνική φιλοσοφία. Γιατί διακρίνω ότι υπάρχει μια σύγκρουση εκεί. Λοιπόν, σχετικά με το πρώτο, αν ενστικτοδός ένιωθε ο Κορνάρος αυτή τη συμπεριφορά των παθών, των συναισθημάτων, νομίζω ναι, ότι υπάρχει, όπως και έδωσα αυτά τα παραδείγματα, δηλαδή τη λύπη, τη θλίψη, την επίθετα όπως σκληρόκαρδος, πλαχνικός. Τα έδωσα αυτά τα παραδείγματα ακριβώς για να δείξω ότι είναι αντιλήψεις οι οποίες έχουν διαποτίσει τη γλώσσα. Υπάρχει δηλαδή μία ιζηματογένεση των νοημάτων, τα οποία νοήματα επικάθονται στις λέξεις, και στη συνέχεια αυτά τα νοήματα
τα αναπαράγουμε ασυναίσθητα μέσω του λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε. Σαφώς υπάρχει στην καθημερινή ομιλία και σαφώς μπορεί κανένας να το δει και από την προσωπική του εμπειρία πέρα από αυτό. Δηλαδή πώς τα ισχυρά συναισθήματα τα νιώθει όχι σαν κάποιες εγκεφαλικές διεργασίες, αλλά σαν να τον θίγουν, να τον πλήττουν με σωματικό τρόπο. Οπότε νομίζω και από αυτό μπορούσε να αντλήσει ο Κορνάρος. Μετά, σε ό,τι αφορά τον νεοπλατωνισμό, θεωρώ ότι δεν είναι ο έρωτας της αρετούσας και του ερωτόκριτου νεοπλατωνικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να βρούμε ίσως κάποια στοιχεία τα οποία μου φαίνεται ότι είναι πολύ λίγα, ότι δεν επαρκούν. Νεοπλατωνισμό μπορούμε να βρούμε σαφέστατα στον Ανδρέα Κορνάρο, και στα, όπως είπες, στα ντοκουμέντα που έχουμε από την Ακαδημία των Στραβαγκάντι, αλλά στον ίδιο τον Ερωτόκριτο θεωρώ ότι δεν υπάρχει καθόλου ή ελάχιστα το νεοπλατωνικό στοιχείο. Κυρίως και την επόμενη φορά θα δώσω περισσότερα επιχειρήματα, αλλά το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο νεοπλατωνισμός προϋποθέτει πολλά επίπεδα της πραγματικότητας. Ένα κατώτερο, ένα ανώτερο και την προσπάθεια από το κατώτερο να ανέβει κάποιος μέσω του διανοητικού στοιχείου προς ένα ανώτερο επίπεδο. Αλλά το θέμα είναι ότι στον Ερωτόκριτο δεν υπάρχει ένα ανώτερο επίπεδο. Υπάρχει μόνο γήινος κόσμος και υπάρχει και ο κάτω κόσμος, τον οποίο ονομάζει Άδη. Δεν υπάρχει πάνω κόσμος. Υπάρχει ο Άδης, δεν υπάρχει ο Όλυμπος. Ο Κορνάρος τοποθετεί την δράση του έργου στην αρχαία Ελλάδα και παίρνει από την αρχαιότητα την έννοια, την εικόνα του Άδη. Περίεργος όμως δεν μας λέει τίποτα για τον Όλυμπο, ούτε για το Δία, ούτε για την Αφροδίτη. Δεν υπάρχουν θεοί. Το δωδεκάθεο δεν εμφανίζεται καθόλου. Δεν υπάρχει ένα ανώτερο επίπεδο, δηλαδή. Αν μπορώ να διακόψω, εγώ κυρίως αναφερόμουν, βεβαίως, εκτός ο David Holton έχει αναφερθεί εκτενώς πάνω σε αυτό, και ιδιαίτερα και στο όνομα της αρετούσας. Αλλά και στους συμβολισμούς με το ψυχάρι, που είναι το σύμβολο του Ερωτόκριτου, αλλά βεβαίως και βρίθη πολλών αναφορών που σχετίζονται με πτήση, με φτερά, με πουλιά, με αέρα μέσα στο, τα οποία μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει αυτή του είδους η νεοπλατωνική συσχέτιση της προσπάθειας της ψυχής του Ερωτόκριτου να κατακτήσει την αρετή προκειμένου να ολοκληρωθεί και να υπερβεί τον εαυτό και να γίνει τέλος πάντων ο σπουδαίος ηγέτης, ο οποίος γίνεται στο τέλος του έργου. Ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό, ωστόσο δεν συμφωνώ και νομίζω αντιθέτως ότι η εικόνα με το ψυχάρι δείχνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή είναι μια εικόνα μη νεοπλατωνική και όχι νεοπλατωνική, αλλά επειδή είναι το θέμα πολύ ευρύ για να το συζητήσουμε τώρα και επειδή σκοπεύω να το αναπτύξω περισσότερο την επόμενη φορά, θα προτιμούσα να το αφήσουμε, θα αναπτύξω τότε τα επιχειρήματά μου γιατί δεν υπάρχουν νεοπλατωνικά στοιχεία ή τουλάχιστον δεν είναι τέτοια ώστε να τους δώσουμε ιδιαίτερη σημασία ή τουλάχιστον δεν είναι τέτοια ώστε να στηρίξουμε πάνω σε αυτά μία κεντρική ερμηνεία του Ερωτόκριτου. Πιστεύω πάντως ότι αυτή η εικόνα, δηλαδή με το ψυχάρι, δείχνει το αντίθετο από ό,τι θα ήθελε κάποιος ο οποίος θα ήθελε να
ερμηνεύσει τον Ερωτόκριτο σε ένα νεοπλατωνικό πλαίσιο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τα επιχειρήματα της επόμενης φοράς. Γεια σου Βαγγέλη, θέλω πάρα πολύ να σε συγχαρώ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Το τρίτο είναι να κάνω μια σύντομη παρατήρηση και να τελειώσω με μια πολύ σύντομη τοποθέτηση. Με ενθουσίασε η ομιλία σου, γιατί υποστηρίζω πάρα πολύ το φιλοσοφικό βάθος του έργου. Και νομίζω έγινε πάρα πολύ κατανοητό από την ομιλία σου. Και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό να σκεφτούμε πως το 1600 ένας βενετοκριτικός που ζούσε στην πόλη μας μπορούσε να έχει τέτοια γνώση των ιδεών που κυκλοφορούσαν και να κάνει τέτοιες συνθέσεις, να γράψει ένα τέτοιο αριστούργημα. Άρα δεν είναι υπερβολή να το συγκρίνουμε με τον Θερβάντες και τον Σέξπιρ. Η ερώτηση. Ξέροντας ότι ήσουν μαθητής του Καστοριάδη, θα ήθελα να μου συσχετίσεις την έννοια αυτονομία του Καστοριάδη με το αυτεξούσιο του Κορνάρου. Θα σου θυμίσω παρακάτω και το στίχο, αν δεν τον έχεις πρόχειρο. Η παρατήρηση αφορά στον τρόπο που έθιξε στο θέμα του λογαριασμού. Νομίζω ότι συνδέεται απολύτως με τον Σολωμό και αυτό που ο Σολωμός λέει λογισμό, που έτσι κι αλλιώς ο Σολωμός έχει επηρεαστεί από τον Κορνάρο. Με λογισμό και μόνειρο νομίζω δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το λογαριασμό. Και η μικρή μου τοποθέτηση έχει να κάνει με τον τρόπο που μπλέκει τη φιλοσοφία με την πολιτική ο Κορνάρος. Με τον τρόπο που συνδέει δίπολες έννοιες. Το τόνισες αρκετά. Θα αναφέρω σαν επιχείρημα 4 δίστιχα. Τα 2 είναι φιλοσοφικά και τα άλλα 2 είναι πολιτικά. Σε 2 πράγματα αντίδικα στέκω και κινδυνεύω. Να τα συμβάσω και τα 2 ξετρέχω και γυρεύω. Και το γνωστό που δείχνει ότι μάλλον η δεύτερη προσέγγιση του Νάσου στον Ερωτόκριτό του ήταν σωστότερη, με αφορμή και την προηγούμενη συζήτηση. Και αν τα ονειροφαντάσματα δύναμη είχαν τόση, τίξαζε το φτεξούσιο στον άνθρωπο και η γνώση. Και έρχομαι τώρα στο πώς τα δένει με την πολιτική. Με φρόνευση πορεύεται, με γνώση ορδινιάζει, πριχού έρθουσι τα πράγματα προβλέπει και λογιάζει. Και επίσης, αυτό που είναι στον αντίποδα του ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Γιατί όποιος δίχως πιβουλιά τον πόθο του ξετρέχει, εις την αρχία βασανιστεί, καλό το τέλος έχει. Αλλά το μεγαλύτερο κατόρθωμά του είναι ότι μπόρεσε αυτές τις φιλοσοφικές έννοιες να τις διδάξει σε γενιές τέρποντάς τις χωρίς να είναι καθόλου διδακτικός. Σε ευχαριστώ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα και ανοίγει βέβαια πάρα πολλά θέματα. Τα τρία πράγματα θα ήθελα να περισσότερο να προσθέσω σε αυτά που είπες. Ο Καστοριάδης διακρίνει βέβαια τη συλλογική, μάλλον θέτει την αυτονομία σε 2 κυρίως επίπεδα, το συλλογικό και το ατομικό. Τώρα στο συλλογικό επίπεδο δύσκολα θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι τέτοιο στον
στον Ερωτόκριτο είναι βέβαια. Είναι... Μου επιτρέπεις? Ναι. Ο Ερωτόκριτος δεν κλέβει την αρετούσα. Δίνει ένα αγώνα χωρίς αναφορά στους θεούς όπως τόνισε, κόντρα στους βασιλιάδες και στους γονείς για να καταργήσει την ισογαμία που ήθελε τους γόνους των βασιλιάδων να παντρεύονται ομόλογους τους και να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που ανάγεται μόνο στο προσωπικό του θέλω, αλλά το κατοχυρώνει για την κοινωνία, το δίνει στην κοινωνία και αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Ναι, αναφερόμουν σε κάτι άλλο, στους πολιτικούς θεσμούς, δηλαδή ότι στον Ερωτόκριτο υπάρχει ο θεσμός της βασιλείας και τίποτα δεν έχουμε στοιχεία αμφισβήτησης αυτού του θεσμού. Δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία δημοκρατικά. Απλά το ιδεώδες θα ήταν μία φωτισμένη δεσποτεία. Δηλαδή μία βασιλεία η οποία θα πρώτον δεν θα ήταν κλειστή στον εαυτό της, θα ήταν ανοιχτή σε κάθε ενάρετο και ικανό και άξιο πολίτη και αφετέρου μία βασιλεία η οποία θα έχει στοιχεία εύνοιας ή μάλλον μία αντιμετώπιση του λαού η οποία δεν θα ήταν τυραννική. Με αυτή την έννοια έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία όμως δεν πιστεύω ότι τείνουν προς μία δημοκρατική κοινωνία, διότι η αυτονομία στο συλλογικό επίπεδο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή μία δημοκρατία και μάλιστα στον Καστοριάδη τουλάχιστον μία άμεση δημοκρατία, όχι μία αντιπροσωπευόμενη. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ατομική αυτονομία, σίγουρα ισχύει αυτό που λες, δηλαδή ότι αυτά τα στοιχεία τα βρίσκουμε, τον σεβασμό απέναντι στον άλλο, απέναντι στη βούληση του άλλου και ο Ερωτόκριτος δεν προσπαθεί να κλέψει με κάποιον άλλο τρόπο να εκβιάσει τον έρωτα της αρετούσας ή να εκβιάσει τη θετική της συγκατάθεση των γονιών της. Υπάρχει μόνο ακόμα και εκεί κάποιο ζήτημα που χρειάζεται νομίζω συζήτηση για το ρόλο του ριζικού, για το ρόλο της μοίρας. Δηλαδή ήταν εντελώς ελεύθερη, είναι εντελώς ελεύθεροι ήρωες του Ερωτόκριτου ή υπακούν στη μοίρα και σε ποιο βαθμό. Ας πούμε στο τέλος ο Ηρακλής, ο βασιλιάς, λέει ότι τελικά καλά έκανε η αρετούσα και ήθελε τόσο πολύ να παντρευτεί τον Ερωτόκριτο διότι φαίνεται ότι αυτό ήταν το ριζικό της. Αυτό εκ των προτέρων ήταν για αυτήν, ήταν εκείνος ο οποίος της τέριαζε και άρα εφόσον το ριζικό, εφόσον η μοίρα την είχε προορίσει για τον Ερωτόκριτο ήταν λογικό να τόσο πολύ να επιμένουν και οι δύο στον ερωτά τους. Είναι ένα σημείο που χρειάζεται περισσότερη νομίζω διερεύνηση, αλλά σίγουρα επίσης ισχύει αυτό, πέρα δηλαδή από που εξάλλου μπορούμε να πούμε ότι αυτό το ριζικό, αυτή η έννοια της μοίρας προσυδειάζει στην προηγούμενη κοινωνία και άρα εκφράζεται από τους μεγαλύτερους σε ηλικία μέσα στο έργο, ενώ αντιθέτως οι νέοι, η αρετούσα και ο Ερωτόκριτος δεν δίνουν τόση μεγάλη σημασία στην έννοια του ριζικού αλλά στις προσωπικές τους επιθυμίες και στην ελεύθερη δράση τους.
Λοιπόν, νομίζω έχουμε μία τελευταία. Για να δούμε, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει ο χρόνος για άλλη ερώτηση. Οπότε, γιατί κλείνουν τώρα τα συστήματα, οπότε θα σταματήσουμε εδώ για σήμερα. Την επόμενη, επειδή δεν υπήρξαν πολλές ερωτήσεις σήμερα, την επόμενη φορά θα προβλέψουμε ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ την Στέγη Βιτσέζης Κορνάρος για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκδήλωση που θα ενημερωθείτε για το πότε θα είναι.